If I were a rich man, yabba dibba 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 dum. All day long I biddy biddy bum. If I were a wealthy man, I would have to work hard. Yabba dibba 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 dum. Έφυγε σε ηλικία 87 ετών ο κορυφαίος Ισραηλινός ηθοποιός Το Πολ, που έμεινε στη θεατρική και κινηματογραφική ιστορία ως ο βιολιστής στη στέγη λόγω της χαρακτηριστικής ερμηνείας του στο ομώνυμο αμερικανικό musical, στο οποίο ενσάρκωνε τον Τέβιε. Αποδέκτης 2 χρυσών σφαιρών και υποψήφιος για Όσκαρ και βραβείο Τόνι, ο Το Πολ συγκαταλεγόταν επί μακρόν στους πλέον πολύ βραβευμένους ηθοποιούς του Ισραήλ. Το 2015 τιμήθηκε για τη συμβολή του στον κινηματογράφο και τον πολιτισμό με το βραβείο του Ισραήλ για επιτεύγματα ζωής, την πιο σημαντική τιμή της χώρας του. Ακόμη και μέχρι πριν λίγα χρόνια δήλωνε ότι εξακολουθούσε να δέχεται προτάσεις για να παίξει τον Τέβιε. Η πρώτη του μεγάλη επιτυχία ήταν ο πρωταγωνιστικός ρόλος στην επιτυχημένη Ισραηλινή ταινία Σαλάχ Σαμπάτι του 1964, με θέμα τις δυσκολίες των μεταναστών από τη Μέση Ανατολή στο Ισραήλ. Η ταινία έγραψε ιστορία ως η πρώτη Ισραηλινή ταινία που κέρδισε υποψηφιότητα για Όσκαρ και χάρισε επίσης στον Το Πολ την πρώτη του χρυσή σφαίρα. Επίσης, πρωταγωνίζει στην ταινία James Bond για τα μάτια σου μόνο στο πλευρό του Roger Moore. Παράλληλα, πρωταγωνίζει στην ταινία Flash Gordon και στις μίνι σειρές Άνεμοι του Πολέμου, Πόλεμος και Αναμνήσεις και Queenie, το ένοχο μυστικό. Ο ρόλος της ζωής του ήρθε στο musical Βιολιστής στη στέγη. Με την πλούσια φωνή του, τα λαϊκά υφιολογήματα και την επιβλητική σκηνική του παρουσία, ο Τέβιε του Το Πολ, που οδηγούσε το αμαξάκι του και παρέδιδε γάλα, βούτυρο και αυγά στους πλούσιους, έγινε δημοφιλής ήρωας στο Ισραήλ και σε όλο τον κόσμο. Αφού έπαιξε επί χρόνια τον Τέβιε στη σκηνή του Λονδίνου και του Broadway, κέρδισε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην κινηματογραφική εκδοχή του 1971 σε σκηνοθεσία Norman Joyson, κερδίζοντας τη χρυσή σφαίρα πρώτου ανδρικού ρόλου και ήταν υποψήφιος για Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου. Έχασε όμως από τον Gene Hackman στην ταινία The French Connection. Ο Το Πολ ερμήνευσε τον ρόλο περισσότερες από 3.500 φορές στη σκηνή, με τελευταία το 2009. Tradition! Tradition! Tradition!